Το διδημότυχο πρέπει να ανακηρυχθεί πολιτιστική πρωτεύουσα της Θράκης. Αυτό υποστηρίζει ο Δήμαρχος Παρασκευάς Πατσουρίδης, εξηγώντας πως πρόκειται για την πόλη με τη μεγαλύτερη ιστορία και τα περισσότερα ιστορικά μνημεία σε όλη τη Θράκη. Ο Δήμος Δημοτήχου έχει ήδη ξεκινήσει τον προγραμματισμό του προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ήδη έχει προγραμματίσει και το ετήσιο τακτικό συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλων, το οποίο θα γίνει στην πόλη των Κάστρων στις 20 Απριλίου, με την παρουσία δημάρχων και περισσιακών παραγόντων από όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για μια πολύ καλή ευκαιρία για να προβάλλουμε την πόλη μας, τα αξιοθέατά της, την ιστορία της, αναφέρει ο Δήμαρχος. Βεβαίως είναι κάτι το οποίο το πιστεύω ακράδαντα. Το Δημότυχο πρέπει να είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Θράκης. Γιατί το λέτε αυτό, θα μου πείτε. Γιατί ακριβώς έχει την περισσότερη ιστορία, είναι η μόνη βυζαντινή πόλη εν ζωή και έχει τα περισσότερα ιστορικά μνημεία. Και βεβαίως κάνουμε ένα προγραμματισμό το οποίο δεν θα σας το αναλύσω αυτή τη στιγμή. Εκείνο που έχω να σας πω, μια πρώτη κίνηση είναι ότι ζητήσαμε και πήραμε το ετήσιο τακτικό συνέδριο του ΕΔΠ, που είναι το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, το οποίο θα γίνει στις 20 Απριλίου εδώ στο Δημότυχο, όπου θα έρθουν δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα.